Hey guys, Leo εδώ. Και σήμερα αποφάσισα να κάνω μικρό βιντεάκι. Δεν θα έχει καλό φωτισμό, δεν θα έχει καλή ποιότητα ήχου, δεν θα έχει καλή ποιότητα γενικότερα. Είναι λίγο πρόχειρο και απλώς το κάνω για να σας εξηγήσω σε τι κατάσταση είμαι και πώς κατέληξα εδώ. Ότι πολλοί μπορεί να έχετε μάθει από το Instagram μου ότι έσπασα το πόδι μου. Ναι, γάμο του. Ωραία. Όλα ξεκίνησαν στο Sparta Street Jam που έγινε, δεν θυμάμαι πότε, ήταν νομίζω πριν 3 εβδομάδες. Ναι. Εγώ είχα πάει εκεί για να φιλμάρω. Πάμε και στο πρώτο σποτάκι, στο πρώτο δημοτικό, τι είναι, δεν θυμάμαι, Σπατών. Και μια χαρά, ωραία, εκεί φιλμάρω, είχαν βγει πάρα πολύ ωραία τα clips. Μια χαρά, εκεί ωραία φιλμάρω. Και κάποια στιγμή λέω, ok, να κάνω και όλοι κακόλυπα πριν φύγουμε, γιατί εκείνη την ώρα φεύγαμε. Κάνω ένα double whip από ένα σκαλάκι που ήταν πριν τόσο. Κάνω ας πούμε ένα 3, ένα 360, ένα 360 bar. Και μετά λέω, ok, υπήρχε ένα δίσκαλο αρκετά μεγάλο. Και λέω, ωραία, ας κάνω ένα μπράι από αυτό. Πάω εκεί, κάνω το μπράι, λαντάρω μια χαρά, ωραία, το δεξί μου πόδι πάνω στο deck. Το άλλο πόδι έξω από το στο πάτωμα. Το πόδι μου απλώς λυγίζει, κοπανάει στο τιμόνι. Και κοιτάω κάτω και βλέπω το πόδι μου στα ζώνα και κάνω fuck. Πέφτω κάτω, αρχίζω, φωνάζω, βρίζω, Χρήστο Παναγίες. Όχι Χρήστο Παναγίες, απλώς έβριζα. Και ναι, παίρνω την πάνω μου, λέω, έσπασα το μάνατό μου. Παίρνω τον πατέρα σου. Μου λέει ο πατέρας μου, έλα έρχομαι να σε πάρω, φύγουμε. Έρχεται εκεί, δεν μπορούσαμε να σηκώσουμε, πήγανε στον ήλιο. Με μετακίνησαν λίγο και μετά με καλύψαν με κάτι ηλιοπροστασίες, να μην καώ, αλλά τελικά καίγα. Και τελικά ήρθε το ΕΚΑΒ. Ήρθε αστροφόρο, με πήγε νοσοκομείο και μου λένε, ωραία, θα πρέπει να κάτσεις λίγες μέρες στο νοσοκομείο. Τώρα γιατί πρέπει να κάτσω, δεν μπορώ να σας τα πω όλα και τι ακριβώς έπαθα για προσωπικούς λόγους. Όποιος γνωστός μου θέλει να μάθει τι έχω ακριβώς, να μου στείλει μήνυμα. Και ναι, έκατσα εκεί λίγες μέρες. Βγήκα ας πούμε πριν 2 εβδομάδες περίπου. Ήμουνα με συνθετικό γύψο, είναι ένα πλαστικό πλέγμα που δεν έχω ιδέα γιατί βάζουν αυτό και όχι γύψο. Σε υποθέσω επειδή είναι πιο ελαφρύ. Και ναι, όλα μια χαρά, ωραία, με πονούσε πάρα πολύ το πόδι μου αυτές τις μέρες. Και μετά ας πούμε, από όταν βγήκα από το νοσοκομείο, δύο μέρες πιο μετά άρχισα να σταματάω να πονάω και να μπορώ ας πούμε να κουνάω το πόδι μου όπως θέλω. Και ναι, τώρα είμαστε σε αυτό την κατάσταση. Μου αλλάξαν γύψο. Στις 22 Ιουνίου βγάζω το γύψο και θα είμαι με έναν άρθικα φάση και δαιμόνα, έτσι λέγεται. Και ναι, αυτή είναι η κατάστασή μου. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει με το σκούτερ. Μάλλον σε κάνα χρόνο θα ξανακάνω. Πολύ στεναχωρητικό. Πολύ στενάχωρο. Ναι, θα είναι πολύ πρόχειρο αυτό το βίντεο, ξαναλέω. Δεν θα έχει πολύ editing, δεν θα έχει αστεία, δεν θα έχει το ένα, δεν θα έχει το άλλο. Και επίσης πολλοί που μου γράφετε στο Instagram, τι παίζει με το μαλλί σου, γιατί δεν κουρεύεσαι, θες κούρεμα? Ναι, μακραίνω το μαλλί μου. Σταματήστε να μου γράφετε. Θες κούρεμα? Θέλω να το μακρύνω όλο, να το φτάσω τουλάχιστον μέχρι το βυζί μου. Ναι. Θέλω να το μακρύνω όλο. Για να με μεταλλάς. Ναι. Αυτά για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Καλά, δεν σας άρεσε. Άμα έχετε στεναχωρηθεί, γράψτε συν ένα στα comments. Κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe, κάντε το και ένα share βοηθάει πάρα πολύ. Μην ξεχάσετε να τσεκάρετε το Patreon μου και επίσης μην ξεχάσετε να τσεκάρετε και το donation link που έχω στο description. Πραγματικά άμα κάνετε donate ή ας πούμε κάντε subscribe στο Patreon μου θα σημαίνει πάρα πολλά. Και επίσης θα βοηθάτε πάρα πολύ το κανάλι. Αυτά για σήμερα και να θυμάστε. Τσαστράγγια.